στήριξη των ανέργων που δεν μπορούν να πληρώσουν την κανονική του ζώση στα στεγαστικά του δάνεια από την Τράπεζα Κύπρου. Για 12 μήνες και με δυνατότητα επέκτασης του χρονικού πλαισίου, θα καταβάλουν μόνο το συμβολικό ποσό των 10 ευρώ μηνιαίως. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει 10 ευρώ το μήνα, αυτό μπορεί να γίνει και 5 ευρώ. Απλώς είναι θέμα για να μπορεί να έρχεται στο υποκατάστημα να το βλέπουν. Εάν μετά την πάροδο του ενός έτους εξακολουθούν να είναι άνεργοι, το σχέδιο αυτό μπορεί να συνεχιστεί και για δεύτερον χρόνο. Και σε περίπτωση που οι άνθρωποι αυτοί βρουν εργασία, θα μπορούν να επιλέξουν, εάν θέλουν, για ακόμα έναν χρόνο να πληρώνουν μόνο τόκους. Το σχέδιο τίθεται σε άμεση εφαρμογή. Η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί υπό προϋποθέσεις και σε μείωση επιτοκίων στεγαστικών δανείων. Θα λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία και γενικότερα η οικονομική κατάσταση των δανειοληπτών. Εάν ο άνεργος διαθέτει στεγαστικό δάνειο με εκτιμόμενη αξία του υποθηκευμένου ακινήτου του κάτω των 250.000 ευρώ, τότε μπορεί να μειωθεί και το επιτόκιο του στεγαστικού του δανείου μέχρι 2% με μια ελάχιστη τιμολόγηση στο 3,75%. Η εξαγγελία του νέου σχεδίου έγινε μετά από συνάντηση του Προέδρου της Τράπεζας Κύπρου με την Υπουργό Εργασίας. Η Ζέτα Εμιλιανίδου χαιρέτησε το νέο σχέδιο της Τράπεζας Κύπρου, στέλνοντας εμέσως πλην σαφώς μήνυμα και στις άλλες τράπεζες ότι οποιαδήποτε προσπάθεια στήριξης των ανέργων είναι προς τον σωστό δρόμο. Με αυτό το σχέδιο που εξαγγέλλεται σήμερα από την Τράπεζα Κύπρου, ουσιαστικά βοηθούμε όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι είναι άνεργοι, έτσι ώστε να μπορούν να είναι ήσυχοι ότι τουλάχιστον σε αυτόν το στάδιο και με αυτά τα χρονικά πλαίσια που έχει αναφέρει ήδη ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, δεν θα εξαναγκαστούν να χάσουν το σπίτι τους. Την ίδια ώρα ο Χρήστης Χασάπης, αναφερόμενος στους επιχειρηματίες που χρωστούν εκατομμύρια στην Τράπεζα Κύπρου, δήλωσε ότι το συγκρότημα θα βρει τρόπους προκειμένου να εξασφαλίσει το λαβήν του. Από οποιονδήποτε, και από μεγάλους και από μικρούς, ξεκινούμε από τους μεγάλους. Γι' αυτό και έχετε δει αυτήν τη λίστα των 30 ατόμων. Είναι άτομα τα οποία χρωστούν πάνω από 100 εκατομμύρια. Ήδη πρέπει να έχετε δει ότι έχουν αρχίσει να γίνονται εθελοντικά κάποιες πωλήσεις. Άρα θεωρούμε ότι η τράπεζα κινείται στο σωστό δρόμο. Ο Χρήστης Χασάπης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι επιχειρηματίες θα βρουν τρόπους πληρωμής των οφειλών τους στην Τράπεζα Κύπρου.